Δυστυχώς στο εργοστάσιο μειώθηκε η παραγωγή, γιατί κάποιοι θέλαν να το πουλήσουν όσο και να το δώσουν. Εμείς όμως κινούμαστε σε άλλη κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε το εργοστάσιο να ξαναζωντανέψει. Εμείς θέλουμε το εργοστάσιο να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και αυτό προσπαθούμε. Και θέλουμε το εργοστάσιο να αποκτήσει τις δόξες του τις παλιές σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τις δυνατότητές του. Να ασχολείται ο κόσμος στο εργοστάσιο, να ασχολείται ο κόσμος και να υπάρχει απασχόληση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γιατί το εργοστάσιο αυτό δεν υποστηρίζει μόνο τον εαυτό του, υποστηρίζει και μια ευρύτερη περιοχή και θέλουμε να ξαναζωντανέψει το εργοστάσιο. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Στη συνέχεια της επίσκεψης του Κώστα του Ίσικου, που μίλησε, είμαστε σε απόλυτο συντονισμό με τον Κώστα τον Ίσικο και εγώ ήρθα για να δω πιο εξειδικευμένα πράγματα και για να συντονιστούμε στη συνέχεια και να δούμε τι μπορεί να δοθεί από πλευράς προγραμμάτων ή τι παραγγελίες άλλες μπορούν να δοθούν στο εργοστάσιο.